Πάμε στην Αθήνα, κοντά μας έχουμε το γνωστό καλλιτέχνη, τραγουδιστή και δημιουργό, τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, ο οποίος θα βρίσκεται στην πόλη μας στις 16 Μαρτίου για να δώσει συναυλία στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αντίποδες. Θα ήθελα, Μιχάλη, καταρχάς να ξεκινήσουμε τη συνομιλία μας από την Ελλάδα, από την Ελλάδα της κρίσης. Η καθημερινότητα του Έλληνα είναι σκληρή και βάναυση. Εσύ ως καλλιτέχνης και δημιουργός, πώς βιώνεις την κατάσταση αυτή? Κοιτάξτε, καλησπέρα σε όλους καταρχήν. Χαίρομαι που έχουμε αυτή τη συνομιλία και έχουμε και τη δυνατότητα να μιλήσουμε έστω από απόσταση με ανθρώπους που αγαπώ, με ανθρώπους που τους θεωρώ φίλους μου, δικούς μου ανθρώπους, ανθρώπους της ομογένειας. Έχω πάρα πολλούς συγγενείς στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ και με μεγάλη χαρά, με μεγάλη συγκίνηση δέχομαι αυτό το τηλέφωνο για αυτή την πρόσκληση από εσάς να έρθουμε σε επικοινωνία. Η Ελλάδα περνάει δύσκολα, η Κύπρος περνάει δύσκολα, ο Ελληνισμός περνάει δύσκολα και σε αυτή την περίπτωση, σε αυτές τις συγκυρίες, η τέχνη, η μουσική δεν τα βάζει κάτω. Ένας άνθρωπος ο οποίος γράφει και δημιουργεί σε τέτοιες εποχές βρίσκει τη δύναμη να αντλήσει έμπνευση και σθένος από όλη αυτή την κατάσταση και να δημιουργήσει πράγματα έτσι ώστε να δώσει στους συνανθρώπους του που το έχουν ανάγκη μια ελπίδα αισιοδοξίας, μια ανάσα ζωής, οξυγόνο, έτσι ώστε να δώσει πάθος και μια χτίδα αισιοδοξίας στην δύσκολη καθημερινότητα. Εμείς οι Έλληνες, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και το ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς, που ζείτε πολύ μακριά αλλά διατηρείτε αλόβητη την ελληνικότητά σας, είμαστε δυνατός και περήφανος λαός και έχουμε αντέξει πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις. Θα αντέξουμε και τώρα, θα ορθοποδήσουμε και θα ανακάμψουμε και θα πάμε μπροστά. Μάλιστα. Μιχάλη, η Ελλάδα και η Κύπρος, μια που ανέφερες προηγουμένως, έχουν πολλά κοινά αρνητικά σημεία το τελευταίο καιρό, τρόικες, μνημόνια, κρίση. Φταίμε εμείς οι ίδιοι που φτάσαμε ως εδώ ή οι αποκαλούμενοι εταίροι μας? Κοιτάξτε, προφανώς, όπως λέμε σε ένα χωρισμό, ποτέ δεν φταίει ο ένας, αλλά φταίμε και οι δύο. Ναι, ναι. Κάπου ευθύνες πρέπει να μοιράζονται και ποτέ σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει να ρίχνουμε ο ένας τις ευθύνες στον άλλο. Όλοι κάπου φταίμε, όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Το θέμα είναι να μην περιοριζόμαστε στην παρελθοντολογία και να βλέπουμε μπροστά τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα για να μην ξανασυμβούν τα ίδια και να βλέπουμε πώς θα διορθώσουμε το σήμερα, έτσι ώστε να μην μας ξαναβρούν τα ίδια λάθη και να μην ξαναπέσουμε στις ίδιες παγίδες στο μέλλον που έρχεται. Και το μέλλον έρχεται πολύ γρήγορα. Το αύριο είναι μπροστά μας. Ο χρόνος κυλάει, οι επόμενες γενιές θα βρουν μπροστά τα λάθη τα δικά μας. Εμείς βρήκαμε τα λάθη ίσως των προηγούμενων και τους κακούς χειρισμούς των προηγούμενων γενιών μπροστά μας. Οπότε οι λύσεις είναι τώρα και πρέπει να κάνουμε τους κατάλληλους χειρισμούς. Πιστεύεις δηλαδή, Μιχάλη, ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες, ότι αυτή η κατάσταση είναι πρόσχερη ή ότι θα περάσουν πολλά χρόνια για να ορθοποδήσουμε? Εξ ορισμού είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και θέλω να πιστεύω ότι αν συνεντιστούμε, αν ψάξουμε βαθιά μέσα μας και βρούμε τη δύναμη που σε όλους μας υπάρχει αυτή η χρειά, αυτός ο άλλος άνθρωπος, ο δυνατός, ο περήφανος, θα βρούμε τη δύναμη να προχωρήσουμε μπροστά και να αλλάξουμε τα πάντα γύρω μας. Θα έρθουν καλύτερες μέρες. Είναι επίσης, αν το δούμε λίγο πιο μεταφυσικά, είναι και μια νομοτέλεια αυτό. Mm-hmm. Θα έρθουν καλύτερες μέρες, θα ξαναζήσουμε ωραίες στιγμές. Φτάνει να υπάρχει θέληση, να υπάρχει πάθος, να υπάρχει ζήλος. Είμαι αισιόδοξος. Μάλιστα. Εξάλλου όλα ξεκινούν από εμάς τους ανθρώπους και τα καλά και τα κακά. Φτάνει να βρούμε τον καλό μας εαυτό. Mm-hmm. Σε πρόσφατη συνέντευξή σου στην ΕΤ και στην εκπομπή «Η άλλη όψη» που μεταδόθηκε τα Χριστούγεννα, δήλωσες πως πάντα σε εγωιτεύει η ιδέα μιας μεγάλης Ελλάδας. Είναι μια αρκετά εντυπωσιακή δήλωση. Θα ήθελες να μας το εξηγήσεις λιγάκι τι εννοείς? Κοιτάξτε, πριν από μένα, χρόνια ιστορίας γράφτηκαν και με χρυσές σελίδες πως η Ελλάδα ταξιδεύει παντού. Η ιστορία της έχει γραφτεί με χρυσές σελίδες. Η Ελλάδα ήταν πάντα ένας φάρος πολιτισμού, γνώσης και σοφίας.
Η Ελλάδα δεν είναι μόνο μια χώρα, είναι μια είναι κάτι παραπάνω, είναι μια έννοια, είναι ένα σύμβολο. Έχει δώσει τα φώτα του πολιτισμού, της σκέψης, της διανόησης σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η μεγάλη Ελλάδα. Μάλιστα. Να περάσουμε λίγο τώρα στα τραγούδια σου. Φαντάζομαι ότι δεν ξεχωρίζεις κάποια από τα τραγούδια σου, όμως μήπως υπάρχει κάποιο που να σε αγγίζει περισσότερο. Τα τραγούδια μου, Mm-hmm. Τώρα πάντα είναι μια δύσκολη ερώτηση, ειδικά σε έναν άνθρωπο που γράφει τα τραγούδια του, αλλά Ναι. θα προσπαθήσω να είμαι λίγο έτσι πιο αντικειμενικός και να πω Mm-hmm. ότι μ' αρέσει πάρα πολύ το «Δε φεύγω», το «Πάρτι», το «Βελίτσι της Μάλιστα. βροχής» επίσης, Mm-hmm. και το «Χέρια ψηλά», γιατί μας χρειάζεται αυτό το καιρό, κάτι Mm-hmm. αισιόδοξο, κάτι ανεβαστικό, να μας φτιάχνει και τη διάθεση και να μας δίνει πάντα αυτή την νότα αισιοδοξία που την θέλουμε επιγόντως. Εμένα πάντως είναι το «Μη με ονειρευτείς», το αγαπημένο μου τραγούδι σου, πρέπει να σου πω. Ωραία. Λοιπόν, ποιο χαίρομαι που το τραγούδι, ακούω. ναι, ποιο τραγούδι από κάποιον άλλον δημιουργό θα ήθελες να είχες γράψει και γιατί? Ένα τραγούδι που πάντα με συγκινούσε, πάντα το τραγούδαγα μικρός, αν και μου ήταν πολύ δύσκολο, γιατί είναι ωραίο και δύσκολο και πάντα με ντρικαρέ, είναι το «Αύγουστος» του Νίκου Μπάζογλου. Ναι, και αυτό είναι φοβερό τραγούδι. Μα γιατί το τραγούδι είναι ανελυπητερό, ένα Mm-hmm. από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Και καμιά φορά το τραγουδάω σπίτι μου, όταν είμαι μόνος μου, με το πιάνο, την κιθάρα. Ένα τραγούδι που με έχει σημαδέψει και το θεωρώ ότι είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Μάλιστα. Στη συναυλία που θα δώσεις στις 16 Μαρτίου στη Μελβούρνη, μας επιφυλάσσεις κάποια έκπληξη? Το ρεπερτόριο θα είναι μόνο τραγούδια δικά σου ή και άλλων συναδελφών σου? Το ρεπερτόριο θα είναι ένα πολύ συλλεκτικό ρεπερτόριο, με τραγούδια βεβαίως δικά μου, αλλά δεν θα περιορίζεται μόνο στη δημοσιογραφία. Θα έχει τραγούδια άλλων καλλιτεχνών και πιο λαϊκά τραγούδια. Έχουμε οργανώσει έτσι το πρόγραμμα, ώστε να καλύψει τα γούστα και τις επιθυμίες όλων των ειδών, όλων των ηλικιών. Ξέρουμε ότι είναι ένα φεστιβάλ ανοιχτό σε πολύ κόσμο. Βεβαίως, ναι. Και θα είναι μια συναυλία που αρκετά διασκεδαστική, με λαϊκά τραγούδια, με τραγούδια που ξέρω ότι οι φίλοι μου στη Μελβούρνη αλλά και στο Σίδνεϊ τους αρέσουν πολύ. Τραγούδια λαϊκά, τραγούδια που ξέρω ότι αγαπάνε, τους αρέσουν και εμάς βέβαια μας αρέσουν πάρα πολύ. Και νομίζω ότι θα σας εκπλήξουν ευχάριστα. Μάλιστα. Εξάλλου το γνωρίζω από πρώτο χέρι, μιας και έχεις έρθει άλλες δύο φορές εδώ στην Αυστραλία. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε που αφιέρωσες χρόνο να μας μιλήσεις, να μιλήσεις στους Έλληνες ακροατές του 3XY. Να σε πάντα καλά και με το καλό να έρθεις στη Μελβούρνη. Πριν ολοκληρώσουμε, απλά θέλω να ευχαριστήσω, δεν το έκανα στην αρχή, να ευχαριστήσω την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης και την ελληνική κοινότητα του Σίδνεϊ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου τιμή, μεγάλη χαρά που με κάλεσε να τραγουδήσω στο φεστιβάλ Αντίποδες της Μελβούρνης και στο ελληνικό φεστιβάλ του Σίδνεϊ. Είμαι περήφανος που θα βρεθώ ξανά στην Αυστραλία, κοντά στους ομογενείς Έλληνες, και είμαι πολύ συγκινημένος που θα τραγουδήσω μπροστά σε τόσες πολλές χιλιάδες Έλληνες της ομογένειας, και η μουσική, αυτή η ανοιχτή γέφυρα επικοινωνίας, θα μας φέρει και πάλι κοντά. Νομίζω ότι τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Να σε ευχαριστήσουμε και καλό βράδυ από τη Μελβούρνη. Να είστε καλά.